Μετά τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, ο οποίος ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ότι η Καηλή τον είχε προσεγγίσει για να ψηφίσει τροπολογίες που αφορούσαν το Κατάρ, άλλος ένας Ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής τον πλησίασε. Ειδικότερα, ο Έρικ Μαρκουάρτ, ο Γερμανό Ευρωβουλευτή των Πρασίνων και εισηγητή στην πρόταση για τη διευκόλυνση τη έκδοση Βίζας με το Κατάρ, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι η Εύα Καϊλή τον προσέγγισε με στόχο να επηρεάσει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου υπέρ των συμφερόντων του Κατάρ, ενώ δήλωσε σοκαρισμένο από αυτό το σκάνδαλο. Όπω είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτή των Πρασίνων, Ζήτησε να συναντηθούμε πολλές φορές για να μάθει τι κατάσταση επικρατεί σχετικά με το Κατάρ. Αυτό που ήταν ασυνήθιστο είναι ότι υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό την ταχή απελευθέρωση της βίζας για το Κατάρ και ότι δεν ήταν υπέρ τόσων πολλών όρων για το Κατάρ.